Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόμα και στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος που μας τη δώσανε πριν από 2 ώρες, υπάρχει ένας σαφής τόνος, μία νότα θα έλεγε κανείς, αισιοδοξίας για τα οικονομικά πράγματα της χώρας, τουλάχιστον από ένα σημείο και ύστερα, από την αρχή σχεδόν, αλλά από ένα σημείο και ύστερα της νέας χρονιάς. Όπως επίσης υπάρχει θετική αποτίμηση για την ανακεφαλαιοποίηση, και το λέω διότι εδώ ακούστηκαν πολλές κορώνες επ' αυτού του ζητήματος, η πολύ θετική αποτίμηση για την ανακεφαλαιοποίηση και για το αποτέλεσμά της, που γλιτώνει και 16 δισεκατομμύρια περίπου από τα χρέη, δηλαδή σε σχέση με τη δανειακή σύμβαση. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα ήταν παράξενο η αντιπολίτευση να ψήφιζε ή να ενέκρινε τον προϋπολογισμό. Δεν θα λειτουργούσε η δημοκρατία περίπου. Είναι απολύτως εύλογο το ότι δεν υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό. Πλην όμως, θα περίμενε κανείς μερικά πράγματα στην συζήτηση που αναπτύσσεται εδώ και μέρες στη Βουλή. Κυρίως το τι λέει, τι προτείνει η αντιπολίτευση, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, για το τι πρέπει να γίνει. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πέρσι τέτοιο καιρό, και το θυμάστε και δείτε και τα πρακτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τότε, όλες οι ομιλίες είχαν ένα σύνολο θετικών προτάσεων, πέραν του καταγγελτικού κτλ., έτσι ως προς την... ένα σύνολο θετικών προτάσεων για το πώς θα μπορούσαμε σε κάθε τομέα να χαραχτεί, να προχωρήσει μια άλλη πολιτική. Κάποιες από αυτές απεδείχθη εκ των πραγμάτων και μέσα στη συγκεκριμένη συγκυρία ότι χρονικά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, τουλάχιστον αυτό το χρόνο. Άλλες ενδεχομένως απεδείχθησαν ότι ως προτεραιότητες δεν ήταν... οτιδήποτε. Πάντως υπήρχε η κατάθεση ενός συνόλου θετικών προτάσεων για την υπέρβαση της κρίσης, σε άλλη κατεύθυνση από την τότε κυβέρνηση. Σήμερα δεν ακούγεται τίποτα και θέλω να εξάρω ως προς αυτό στην ομιλία του κυρίου Δένδια, πραγματικά ψάχνοντας να ακούσω κάτι θετικό και από άλλους. Είπε παραδείγματος χάρη ο κύριος Δένδιας ότι, παιδί μου, για το ασφαλιστικό ας φτιάξουμε ένα κουμπαρά σε σχέση με την, με τη δημόσια περιουσία και την αξιοποίησή της. Και το έβαλε στη συζήτηση. Και επαναλαμβάνω, το χρειάζεται να το εξάρει κανεί. Οτιδήποτε άλλο από ένα σύνολο ομιλιών είναι σε μια κατεύθυνση άρνησης, καταγγελίας, διαφοροποίησης, χωρίς καμία θετική πρόταση εναλλακτική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι συνδέεται και με άλλα πράγματα. Θα περίμενε κανείς, παραδείγματος χάρη, προς τους Ευρωπαίους, αν πούμε ότι προηγούμενα δεν θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα μέτωπο θετικών προτάσεων, να υπάρχει ένα μέτωπο αντιστάσεων σε σχέση με αυτά που πράγματι συμβαίνουν, που πιέζουν τη χώρα, εν προκειμένου αυτή την κυβέρνηση. Ξεχάσατε πολύ γρήγορα ότι πέρσι δεν ολοκληρώθηκε η πέμπτη αξιολόγηση και δεν είχαν κάνει δεκτές ούτε τις δικές σας προτάσεις και το email Καρδούβελ κτλ. Τα ξεχάσατε. Δηλαδή, σήμερα ως προς τους Ευρωπαίους, ως προς τους Ευρωπαίους εταίρους, τι ορθώνεται από αυτή τη Βουλή απέναντι? Δεν ακούγεται κουβέντα από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, η κινδυνολογία, παραδείγματος χάρη, ή μάλλον η επικινδυνότητα που εμπεριέχει εκ των πραγμάτων η συζήτηση για το θέμα της Σέγγεν, παραδείγματος χάρη, έτσι, το οποίο 2-3 μέρες έρχεται και ξανάρχεται και συζητιέται, και σωστά συζητιέται, έτσι, διότι η κατάσταση και η πραγματικότητα είναι τέτοια που συζητιούνται σε όλη την Ευρώπη. Θα ορθωθεί μία άμυνα, μία καταγγελία αυτών που θέλουν να διώξουν και να σπρώξουν τη χώρα έξω από τη Σέγγεν σε αυτή την περίπτωση, εν προκειμένου, ναι ή όχι? Δεν μπορεί να σιωπάει η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό και να ψάχνει μήπως ο Μουζάλας ή η Χριστοδουλοπούλου δεν τα κάναν καλά και οδήγησαν τη χώρα να είναι επί ξύλου κρεμάμενη για να βγαίνει ο Σλοβάκος, ο Ούγγρος κτλ. Και να λέει να φύγει η χώρα από το Σέγγεν. Και από εκεί και πέρα σιωπή. Δεν γίνεται.
αλλά και για άλλα, για να μην αισθάνεστε ας πούμε ότι αδικείται ο λόγος, ας πούμε. Για την παιδεία. Για το 23% το περίφημο. Το οποίο πράγματι θυμάστε, κάπου 4.30 το πρωί ήταν όταν ήρθε σε ένα καλοκαίρι, είχαν έρθει και οι συνδικαλιστές εδώ της παιδείας και ψάχναμε να δούμε τι. Ψηφίσατε, ψηφίσαμε, ευτυχώς δεν υλοποιήθηκε. Η κυβέρνηση είχε προτείνει εξ όσων γνωρίζω το 0613. Ανταυτού, δηλαδή αντί του 23%. Το 0613, το οποίο δεν ήταν κακό. Το 0 για νήπια και τα λοιπά, το 6 για τη μάζα που είναι τα φροντιστήρια και ξένων γλωσσών και άλλων, που όλες οι οικογένειες όλων των διαστρωματώσεων δίνουν, έστω για ανακαταγραφή ως φορολογική ύλη, η οποία σήμερα δεν καταγράφει. Και το 13 για λύκεια, γυμνάσια, και γινόταν μια συζήτηση. Και ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει 0-23. Και ξαναγκάστηκε η κυβέρνηση ως προς αυτό, πήγε στο 0 και έψαχνε τα κρασιά και τα λοιπά. Εσείς τι θες είστε. Γιατί δεν στηρίξατε το 0613 ενδεχομένως. Γιατί το 023. Τι προβάλλατε σε αυτό. Επαναλαμβάνω, σε πράγματα τα οποία είναι ψηφισμένα από την Ελληνική Βουλή το καλοκαίρι σαν τέτοια. Άλλα θέματα. Για το τραπεζικό σύστημα. Έχετε αντιληφθεί, διότι βλέπω και πρώην υπουργούς, αξιόλογους που είχαν μια δραστηριότητα και μια εμπειρία, και οι οποίοι πυροβολούσαν αυτές τις μέρες για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Έχετε αντιληφθεί ότι ζητήθηκε από τη χώρα μας, και παίζεται ακόμα, να είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που να έχει μόνο συστημικές τράπεζες, 100%. 100%. Ενώ δεν υπάρχει χώρα που να έχει πάνω από 70% συστημικές, έχουν και τις άλλες τράπεζες που μπορούν και κάνουν τις στοχευμένες δουλειές, επενδύσεις, στην μικρή επιχειρηματικότητα, σε όλες τις χώρες. Από τη χώρα μας απαιτήθηκε, και αυτό αφορά, και τα γνωρίζετε, δεν θέλω να αναφερθώ από μικροφόνους σε λεπτομέρειες, μόνο οι 4 τράπεζες και να κλείσουν όλες οι άλλες. Και οι συνεταιριστικές, και δεν σας άκουσα πουθενά. Τι συνέβη, τίποτα. Για την ανακεφαλαιοποίηση και το πώς την έκανε η κυβέρνηση. Την έκανε ακριβώς, δυστυχώς, και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ευτυχώς ως προς το αποτέλεσμα, το 5,6 μόνο δις. Και σας είπα τι λέει και η έκθεση Τράπεζας της Ελλάδας. Αλλά γι' αυτό το μείζον θέμα, σε σχέση με την κατεύθυνση του τραπεζικού συστήματος στη χώρα. Γιατί δεν λέτε τίποτα. Όλοι σας την πείρα που την ακουμπάτε. Τι έχετε να πείτε εσείς επ' αυτού, πώς θα το διορθώσετε μεθαύριο ή πώς σήμερα βοηθάτε την κυβέρνηση να το διορθώσει. Και θα μπορούσα να σας λέω για πολλά άλλα πράγματα να αναφερθώ, όπως και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περίμενε κανείς, συνταράσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία διετία, ουκρανικό, προσφυγικό, η Διατλαντική Συμφωνία, η οικονομική κρίση, οι στρατηγικές λιτότητες, η σύγκρουση που γίνεται μέσα σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, με και η ισχύος και η πολέμη και τα λοιπά. Κουβέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν να μιλάμε ότι υπάρχει μία αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, απολύτως επαρχιώτικη, πολιτικά επαρχιώτικη ας πούμε εννοώ, που βλέπει ας πούμε ανάμεσα στο τρίγωνο, όπως λέγανε παλιά, Κολωνάκι, Τάδε και τα λοιπά, το τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου. Πείτε θέσεις για αυτά τα πράγματα. Τι πρέπει να γίνει με την αρχιτεκτονική του ευρώ. Τι πρέπει να γίνει με το θέμα της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το Ευρωκοινοβούλιο. Με τον προϋπολογισμό. Με τα άλλα που είπε χθες ο κύριο Τσακαλώτος εδώ, απαντώντας, κάνοντας ένα γόνιμο διάλογο με τον κύριο Λοβέρδο. Εσείς που είστε μέσα σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχετε, δεν είναι μέσα στην ατζέντα σας, στην ύλη σας. Και το λέω ως δυστύχημα, δεν το λέω ως ευτύχημα. Ύστερα, επιτρέψτε μου να σας πω, οι εκλογές γίνανε χθες. Αισθάνεστε καθόλου την ανάγκη να αναλογιστείτε, να αναδιατυπώσετε, να μελετήσετε τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα μέσα από τις μνημονιακές πολιτικές της τελευταίας πενταετίας. Αισθάνεστε την ανάγκη. Και δεν το λέω με την έννοια της αυτοκριτικής, ας πούμε, προς το λαό ή μέσα στο κόμμα σας. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει το εξής. Λέτε πραγματικά 4 φορές να εξαπάτησε η αριστερά, εν προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ, το λαό, μέσα σε 1,5 χρόνο. Διότι ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ για εξαπατήσεις. Εξαπατήθηκε. Οι αυταπάτες. Οι εξαπατήσεις. 1, 2, 3, 4.
Δεν σκέφτεστε ότι μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο. Ότι μπορεί να συμβαίνουν άλλα πράγματα. Ότι μπορεί να έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα και οι συνειδήσεις και οι προοπτικές και οι ελπίδες του κόσμου και η κοινωνική διαστρωμάτωση και τα ταξικά συμφέροντα και η ευρωπαϊκή διάσταση σε σχέση με τη σχέση της χώρας. Τίποτα, μηδέν, κανένας προβληματισμός για αυτό το ζήτημα. Υπάρχει πεδίο συνεννόησης και εννοώ ευρύτατης. Ευρύτατης συνεννόησης με τις επιμέρους διαφοροποιήσεις σε θέματα. Βεβαίως και υπάρχει. Δεν θα αναφερθώ στο προσφυγικό που γίνανε από ό,τι φαίνεται κάποια βήματα στο Προεδρικό Μέγαρο, τουλάχιστον από όσους ήταν εκεί, αλλά εξ όσων γνωρίζω και από τη συζήτηση μέσα στη Βουλή, ενδεχομένως αυτό το ζήτημα είναι και ευρύτερη, ας πούμε θα μπορούσε να πει κανείς, η σύμπτωση κάποιων κεντρικών απόψεων, δηλαδή για το προσφυγικό θέμα. Θα πω όμως για τα εξής ζητήματα, τα οποία είναι επιθύρες, και γι' αυτό κάνω και αυτή την ομιλία σήμερα, επειδή έχουμε μια μισή μέρα μπροστά μας και καλό είναι μέχρι αύριο να έχουμε τοποθετηθεί. Πρώτο, οι συντάξεις. Είπε ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, είπε ο Πρωθυπουργός να υπάρξει μια συμφωνία ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Και άρα, τι εννοεί, διότι είναι προφανές πως υπάρχουν συμπλήν και μέσα στον προϋπολογισμό και αλλού, τα έχουμε δει όλοι. Και άρα να αναζητηθούν από κοινού οι λύσεις, τα καλάθια, οι κουμπαράδες, έτσι τα λένε, από όπου μέσω μακροπρόθεσμα, όχι ad hoc για μια χρονιά, καταλαβαίνετε δεν το τσιμπάει κάτι σε αυτό, η Νορβηγία θυμάστε έκανε, ξέρω και εγώ, σε σχέση με τα πετρέλαιά της τότε που είχαν βρει, λύσαν το θέμα για τα επόμενα τάδε χρόνια. Να δούμε εδώ, να γίνει μια ευρύτατη συζήτηση με πιο κουμπαρά θα μπορέσει τις πραγματικές αδυναμίες στην κεφαλαιοποίηση που προήλθαν μέσα από τις αιτίες που έχουν αναλυθεί και για τις οποίες φταίτευτε. Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί δεν κάνετε μια αγώνιμη συζήτηση πάνω σε αυτό? Γιατί δεν μπαίνετε σε αυτή τη συζήτηση? Τι περιμένετε? Τι περιμένετε ακριβώς? Να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να έρθει η Νέα Δημοκρατία να εκφράσει την... Άστα να πάνε στο διάλογο. Αυτά δεν γίνονται τώρα. Λοιπόν, άστα. Λοιπόν, λέω λοιπόν, πρώτον, μία συμφωνία στη βάση της μη μείωσης των ασφαλείων. Δεύτερον, για τις εργασιακές σχέσεις. Υπάρχει απέτηση και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κυρίως από πλευράς του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, απελευθέρωση απολύσεων, παραπέρα ελαστικών σχέσεων κτλ. Μπορεί να γίνει μια συμφωνία, ένα αραγές μέτωπο για να ξανάρθουν οι συλλογικές συμβάσεις και όλα τα συμπαραμαρτούντα και να υπάρξει μια και άμυνα και να γίνουν δύο θετικά βήματα σε σχέση με το μείζον θέμα των εργασιακών σχέσεων, να φύγουμε από τον εργασιακό μεσαίο. Είναι κάτι που παίζεται τώρα. Πείτε το. Πείτε το, το έχετε πει και το παλεύετε και τα λοιπά. Δεν το συζητάω, απλώς δείχνω. Από όλες τις πτέρυγες να διαμορφωθεί αυτή η αντίληψη. Τέταρτο, το χρέος. Ελπίζω πια όλοι να έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι βιώσιμο. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Την ίδια κουβέντα κάναμε πέρσι, τον καιρό, πρόπερσι, αντιπρόπερσι. Έτσι, ότι είναι, δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι. Το λένε όλοι, απαξάπαντες, δεν βγαίνει. Και αρχίζουν και ψάχνουν διάφορες μεθόδους απομείωσης, ονομαστικής απομείωσης, κουρέματος που δεν το λένε κούρεμα ή θα το πούνε κάποιοι κούρ κλπ. Κλπ. Συμφωνούμε ότι δεν είναι βιώσιμο? Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Προκαλούμε επί 1,5 χρόνο και ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση ύστερα που ήμουν σε εκείνα τα έδρα και τώρα, για να υπάρξει έστω επ' αυτού μια στάση. Συνολικά ότι δεν βγαίνει με αυτό το χρέος. Ούτε εθνικό σχέδιο μπορεί να γίνει παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, ούτε δεν μπορεί να γίνει στη βάση των δεσμεύσεων που υπάρχουν ετησίως, εάν πρόκειται να αποπληρωθεί όλο αυτό το χρέος. Και υπάρχουν διάφορες πλευρές, πλούσιος διάλογος και επιστημονικός και άλλος, για το πώς θα μπορούσε να διεκδικηθεί από τη χώρα η μεγαλύτερη δυνατή απομείωση του χρέους. Πάμε μαζί σε αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ευρύτατο πλαίσιο στο οποίο η ΔΟΠΕ 2 Δόξης Λαμπρό, κρατώντας όλη την κριτική για το πώς φτάσαμε εδώ, πώς τα νούμερα έτσι, αλλιώς, το ένα το άλλο, αλίμονο. Αλλιώς δεν θα υπήρχε συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Δεν είναι δυνατόν όμως να μην γίνεται καθόλου συζήτηση για αυτό το πράγμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Αυτές τις μέρες και στη βάση του ότι δεν γίνεται αυτός ο ουσιαστικός διάλογος, αναπτύσσονται σενάρια πολιτικής φαντασίας των κέντρων διαπλοκής. Ξανά μανά, παρενθέσεις για την κυβέρνηση, οικουμενικές κυβερνήσεις, αποσταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος που καταγγέλλεται και από πλευρές της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή την συζήτηση και τη διαδικασία, είναι εντελώς δικό της θέμα που είχε επιλέξει για την επιλογή της ηγεσίας της. Δεν πρέπει να μπει ένα τέρμα και σε αυτή την αντιδημοκρατική πρακτική που είναι πραγματικά ένα σχέδιο κάποιων που δεν θελήσανε το πρώτο οκτάμινο που ήταν πόλεμος και που τώρα είναι δεύτερος πόλεμος, να χάσουν τα συμφέροντά τους και βάζουν σαν πιόνια το πολιτικό σύστημα ή επιχειρούν να το βάλουν για να μπορέσουν να μείνουν αλόβητα τα δικά τους συμφέροντα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα μέτωπο, ένα μέτωπο δημοκρατίας, απόλυτη βουλή απέναντι σε αυτούς. Σε τελευταία ανάλυση, αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένα σωστό εργαλείο, ένα επαρκές για αυτή τη φάση εργαλείο για την εφαρμογή και τήρηση του οδικού χάρτη, στον οποίο πριν από πολύ λίγο καιρό με την ανάλυση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός από αυτό το βήμα είχε αναφερθεί, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών κτλ. Και παραμένουμε πιστοί. Πρώτον, στην ανάγκη ανατροπής της πολιτικής λιτότητας σε ευρωπαϊκή κλίμακα και έχει πολύ σε ευρωπαϊκή κλίμακα, κύριε Παφλή. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είναι στην Πορτογαλία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε το τι θα γίνει και να βοηθήσουμε. Και να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε όλοι να γίνει και στην Ισπανία. Να βοηθήσουμε όλοι να γίνει και σε άλλες χώρες. Να αξιοποιήσουμε όλες τις μικρές, τις τόσες αντιφάσεις του συστήματος. Ακριβώς για να μπορέσει να ιτηθεί η στρατηγική της λιτότητας σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Και βεβαίως να ιτάται και σε κάθε μία χώρα ξεχωριστά, αλλά όχι προθύστερα και σαν ένα απονενοημένο διάβημα ενός αποκομμένου στρατεύματος, ας πούμε, το οποίο πηγαίνει στο άπειρο. Δεύτερο, είπαμε και ξαναλέμε ότι αυτή η Βουλή με την εξάντληση της θητείας της και αρκετά πριν μπορεί να είναι η Βουλή όπου θα υπάρξει η απεξάρτηση και ο απεγκλωβισμός από τα μνημόνια και τις δεσμεύσεις που δεσμεύουν σήμερα τη λαϊκή κυριαρχία. Και αυτό θα γίνει, το πιστεύω ακράδαντα, για χρόνια θα είναι κυβερνήσεις, πλειοψηφίες, δημοκρατικά εκλεγμένες και με στήριξη του λαού και εδώ και στην κάλπη και στο δρόμο, με κορμό τη ριζοσπαστική αριστερά της ταξικής, κοινωνικής, λαϊκής μεροληψίας και της ιστορικής ευθύνης για το που πηγαίνει ο κόσμος και ο λαός μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικόλαο Βούτση.